Κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι ελλείψεις στο ΕΚΑΒ της Δυτικής Μακεδονίας μετά και την τελευταία παρουσία του Αντιπροέδρου αλλά και της διοίκησης στην περιοχή. Αλλά είδαμε και το τελευταίο περιστατικό που φάνηκε στην περιοχή της Δεσκάτης με τον ίδιο τον Δήμαρχο, χωρίς δεύτερες σκέψεις, λόγω απουσίας οδηγού, γιατί υπάρχει έλλειψη οδηγού στην περιοχή, να πάρει το ασθενοφόρο για να οδηγήσει τραυματία στο νοσοκομείο των Γρεβενών. Λίγο να δούμε λίγο ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα, 3 Αυγούστου, Τετάρτη, και το τι μέλη γενέστε, κύριε Σαραφίδη. Πάλι θα χρησιμοποιήσω τη λέξη δυστυχώς. Υπάρχει αδιαφορία. Πάλι θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση που είχε πει ο συνάδελφός σας χθες στο Δελτίο Ειδήσεων, πόσο δύσκολο είναι να είσαι οδηγός ασθενοφόρο. Εξέφρασε αυτή την απορία. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να μπορείς να κρατάς την ψυχραιμία σου όταν οι συγγενείς σε βρίζουν και σου φωνάζουν και σου επιτίθονται. Είναι πολύ δύσκολο να μπορείς να οδηγείς με ψυχραιμία και σύνεση με τόσους άσχετους οδηγούς έξω που σε κοιτάνε σαστισμένοι και δεν μπορούν να κάνουν στην άκρη του δρόμου για να σε βοηθήσουν. Επίσης είναι πολύ δύσκολο όταν βρίσκουμε άδεια νοσοκομεία και δεν υπάρχει γιατρός να παραλάβει το περιστατικό. Επίσης είναι πολύ δύσκολο που συνεχίζουμε να είμαστε μόνο 9 ασθενοφόρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, όπως είχαμε πει και πέρσι και πρόπερσι και πριν 2 χρόνια και 3, ο αριθμός δεν αυξάνεται, μειώνεται. Εν όψει των συνταξιοδοτήσεων που θα πάρουν αρκετοί παλιοί οδηγοί που ήταν στα νοσοκομεία και μέσω της κινητικότητας ήρθαν σε εμάς, ο αριθμός των ασθενοφόρων σε βάδια, αντί να αυξάνεται, θα μειωθεί. Και θα μειωθεί δραστικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κύριοι Προέδροι και Αντιπροέδροι που έρχονται εδώ να συνηθίσουν κομματικά στελέχη για να κάνουν δημόσιες σχέσεις και δεν κάθονται να συζητήσουν μαζί μας, εξαφανίζονται μέσα σε μία νύχτα, αυτό είναι το αποτέλεσμα της αδιαφορίας του καθενός. Ο καθένας σας αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς είμαστε εκεί κάθε βράδυ, κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι, όλο το 24ωρο να βοηθήσουμε τον πολίτη να κάνουμε τη δουλειά μας. Δυστυχώς κάποιοι άλλοι δεν την κάνουν τη δουλειά τους και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Αναφέρατε πριν από λίγο ότι έρχονται στελέχη της διοίκησης και δεν συζητάνε μαζί σας. Δηλαδή, όταν έρχονται εδώ στελέχη της διοίκησης του ΕΚΑΒ ή αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου, δεν μιλάνε με τους εμπλεκόμενους όπως είστε εσείς, τους διασώστες και ειδικά εσάς που είστε πρόεδρος του Σωματείου και με ποιους μιλάνε, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, εσείς ζείτε το πρόβλημα που είστε οδηγός ασθενοφόρου, δεν το ζει ο αντιπεριφερειάρχης, ο δήμαρχος, ο δημοτικός σύμβουλος, εγώ. Εσείς ζείτε το πρόβλημα. Να διορθώσουμε κάτι. Είμαστε διασώστες πληρώματα ασθενοφόρου. Είμαστε εκπαιδευμένοι να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Οι παλιότεροι που έχουν 20 και 30 χρόνια στην υπηρεσία διορίστηκαν ως οδηγοί. Αυτό θέλω να το περάσουμε στον κόσμο, ότι είμαστε διασώστες. Έχουμε εκπαιδευτεί για να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες, να αντιμετωπίζουμε αιμορραγίες, τραυματισμούς, ανακοπές και οτιδήποτε άλλο προκύψει τέλος πάντων. Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης τώρα, ό,τι αφορά αυτούς που τους φυτέψανε, να το πω απλά, γιατί φυτευτή είναι αυτή, τα πράγματα τα λέμε το όνομά τους, όταν έρθει ο υπουργός μας υποσχέθηκε να μιλήσουμε, λόγω στενότητας χρόνου την καλέστηκαν εκεί οι προϊστάμενοι που κάνανε, που οργανώσαν την συνέντευξη εκεί, ο διπεάτης και ο υποδιοικητής και γιατροί που ήταν εκεί στο νοσοκομείο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ευχαριστούμε, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο, ο υπουργός δεν προλαβαίνει. Εντάξει, δεν προλαβαίνει ο υπουργός. Όταν έχει ανέβει ότι ο πρόεδρος πήγε 3 φορές στην Κοζάνη και το μόνο που ήξερε να κάνει είναι να ειρωνεύεται τους συνδικαλιστές, γιατί ξαφνικά αυτοί που ήταν συνδικαλιστές πριν τώρα γίνανε διοικητές κάποιου επίπεδου υψηλού, ας το πω έτσι απλά ειρωνικά. Τώρα γίνανε εμείς οι κακοί συνδικαλιστές που μας έχουν πάει 24 ώρα να δουλεύουμε για να καλύπτουμε τα κενά. Μας είπαν ότι τεπελιάζουμε κιόλας, με λίγα λόγια. Αυτή είναι η αντιμετώπιση της διοίκησης. Αυτή είναι η αντιμετώπιση της ραχοκοκαλιάς μιας υπηρεσίας που δεινοπαθεί. Και αυτή τη στιγμή η ραχοκοκαλιά αυτής της υπηρεσίας είμαστε εμείς, οι διασώστες, οι παλιοί οδηγοί, τα πληρώματα που βγαίνουν έξω και δουλεύουν και βασανίζονται και τέλος πάντων αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Η διοίκηση, αντί να σκύψει το κεφάλι
κεφάλι να πει 1, 2, 3, 5, 10. Από αυτά τα 10 μπορώ, παιδιά, να σας βοηθήσω στα 2 και σιγά σιγά να, να προχωρήσουμε στα επόμενα. Δυστυχώς όμως, όχι μόνο στα 2, στα μείον 2 θα μας πάνε. Σήμερα πώς είναι. Δεν θέλω να βοηθήσουν καθόλου. Μάλιστα. Ξεκίνησε ένας πόλεμος, ένας πόλεμος κυριολεξία, πώς να το πω, ακήρυκτος, πώς να το χαρακτηρίσω, μυστικός, εναντίον των πληρωμάτων, εναντίον των ανθρώπων που στηρίζεται αυτή η υπηρεσία. Από ποιους, από κάποιους που δεν έχουν ιδέα τι θα πει ασθενοφόρο, από κάποιους που δεν σκουπίσαν ούτε μια σταγόνα αίμα από ένα στρώμα, από μια καρέκλα, από κάποιους που δεν έχουν δει μάνα να χάνε το παιδί της σε τροχαίο. Αυτοί οι άνθρωποι εμένα δεν θα με λυγίσουν. Γιατί έχει πάει επί προσωπικού η κόντρα και προσπαθούν να μειώσουν τις ενέργειες του σωματείου. Γνωρίζετε πολύ καλά πόσο αγώνα κάναμε να αναδείξουμε τι είναι το ΕΚΑΦ και τι προβλήματα έχει. Και εμείς δεν είχαμε ποτέ κομματική ταυτότητα. Ούτε χρώματα, ούτε παρακαλέσαμε κανένα. Ήρθαμε σε επαφή με τοπικούς φορείς, όσο μπορεί ο καθένας να βοηθήσει. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, τα αποτελέσματα τα είδατε, ήρθαν καινούργια ασθενοφόρα, το κτίριο σε λίγο καιρό θα παραδοθεί. Ήρθαν κάποιοι που τον καιρό εμείς που τρέχαμε να πείσουμε την περιφέρεια, το Δήμο και οποιοδήποτε άλλο εμπλέκεται για να βοηθήσει, ότι τα χρειαζόμαστε αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ήρθαν κάποιοι να επικαλεστούν ως μεγάλοι ευεργέτες ότι κοιτάξτε εμείς σας τα φέραμε τώρα και πολλά μην μας λέτε. Και κόψτε το λίγο αυτό το συνήθειο να βγαίνετε και να διαμαρτύρεστε, γιατί θα έχουμε άλλα προβλήματα. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα όσον αφορά τους διασώστες, έχουμε καμιά κάτι καινούριο, κύριε Πρόεδρε, αν θα έχουμε νέα άτομα, γιατί καλά τα νέα τα ασθενοφόρα, αλλά και χρειάζονται και άτομα όμως για να λειτουργήσουν. Δεν είναι τηλεκατευθυνόμενα, δυστυχώς. Δεν είναι τηλεκατευθυνόμενα και από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα μείνουν στην άκρη μέχρι να χαλάσουν κάποια και να πάρουμε τα καινούργια ξανά, αυτά που είναι παρκαρισμένα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, καμία. Μένουμε στο σχεδιασμό του ότι ένας διασώστης για Πτολεμαΐδα και δύο για Καστοριά. Αυτή ήταν η τελευταία επίσημη ενημέρωση πριν 3-4 μήνες. Μένουμε στο ότι η περιφέρεια με κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης θα χρηματοδοτήσει 20 διασώστες, τους οποίους περιμένουμε να προκυρευτεί αυτός ο διαγωνισμός μέσα στις αρχές του χειμώνα, κάπου εκεί, αυτή την ενημέρωση έχω, δεν έχω κάτι νεότερο. Και το ξαναλέω και το τονίζω, ακόμη κι αν γίνουν όλα αυτά, δηλαδή ακόμη κι αν έρθουν 20 διασώστες, που 20 διασώστες είναι δύο ασθενοφόρα και πλέον στη βάρδια, δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Επιτέλους η κυβέρνηση ας παρακάμψει με κάποιο τρόπο αυτόν τον σκόπελο και να προσλάβει διασώστες. Έχουμε μια δεξαμενή τελειόφυτων, τυχιούχων διασωστών από το ΙΕΚ του ΕΚΑΦ και θέλουν να μας φέρουν οδηγούς ΟΤΑ και οδηγούς σκουπιδιάρας και τι σχέση έχουν αυτοί οι άνθρωποι με τη δουλειά τη δικιά μας. Τι σχέση έχουν. Τη στιγμή που έχουμε 2.500 τουλάχιστον πιστοποιημένους διασώστες. 2.500. Αυτά είναι παλώματα. Τι θα πει ο νόμος κάτω από 20.000 κόσμο μπορεί να φέρει οδηγούς ΟΤΑ να καλύψουν τις απομακρυσμένες περιοχές. Και εκείνοι δεν είναι άνθρωποι, είναι β' κατηγορίας. Δεν κατάλαβα δηλαδή το σχετικό ποιο είναι. Αυτή την απορία εκφράζω εγώ. Καλά έκανε ο Δήμαρχος και έτρεξε. Είναι ανθρώπινο αυτό που έκανε και πράγμα του. Αλλά σκεφτείτε και την αντίθετη πλευρά. Εάν πέθανε χτύπα ξύλο ο άνθρωπος, από ποια θα ζητούσαν τις ευθύνες, ποιος θα έτρεχε στα δικαστήρια. Μάλιστα.